σε ιστορικά κατώτατα όρια των τελευταίων 27 ετών και την άνοδο των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, θεωρούμε αυτή την σημερινή πραγματικότητα όπως διαμορφώθηκε μία ομή παρέμβαση του χρηματιστικού κερδοσκοπικού κεφαλαίου στη χώρα μας με στόχο να επηρεάσει τις ταχύτατες πολιτικές εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί με αφορμή και τη δρομολόγηση των διαδικασιών για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και για να επηρεάσουν με τέτοιο τρόπο τις εξελίξεις στη χώρα μας ώστε να μην γίνει η μεγάλη πολιτική ανατροπή και η δημοκρατική αλλαγή. Τη θεωρούμε τρομοκρατικού τύπου εκφοβιστική παρέμβαση σε βάρος του λαού μας, σε βάρος πολιτικών δυνάμεων, αντιμνημονιακών, σε βάρος της αριστεράς, σε βάρος κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και μία προειδοποίηση ακόμα και στην κυβέρνηση που θα προκύψει μετά από εκλογές εάν δεν βρεθούν οι 180 να ψηφίσουν Πρόεδρο Δημοκρατίας, που θεωρούμε ότι σίγουρα δεν θα βρεθούν 180 συνάδελφοι και συναδέλφισες βουλευτές οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα να συνεχιστούν οι βάρβαρες και φρικτές μνημονιακές πολιτικές. Και είναι και σε βάρος αυτή η εκφοβιστική παρέμβαση τρομοκρατικού τύπου, σε βάρος της ίδιας της χώρας μας, σε βάρος της ίδιας της εθνικής και της λαϊκής κυριαρχίας. Και θέλουμε από τώρα να το διευκρινίσουμε προς όλους αυτούς και όλα αυτά τα οικονομικά συμφέροντα. Να τους το διευκρινίσουμε από τώρα ότι δεν μας τρομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η επίθεση των λεγόμενων αγορών, που στη συγκεκριμένη και την προκειμένη περίπτωση παίζουν το ρόλο των μαντρόσκυλων, φυλάκων των μαντρόσκυλων που φυλάνε το μνημονιακό σύστημα στη χώρα μας, μήπως και το ανατρέψει ο ελληνικός λαός με τους αγώνες και την ψήφο του. Και επίσης θα θέλαμε να τους διευκρινίσουμε ότι όχι μόνο δεν μας τρομάζει η σημερινή επίθεση των λεγόμενων αγορών, αλλά ενισχύει την αποφασιστικότητά μας στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου με τους αγώνες και την ψήφο του λαού να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε το αντιμνημονιακό και προοδευτικό πρόγραμμά μας μέχρι τέλους, χωρίς να υποκύψουμε σε καμία απειλή, σε κανένα εκβιασμό, σε καμία πίεση του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου. Και το λέμε καθαρά, όσο καθαρότερα γίνεται, ότι το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας, το παρόν και το μέλλον αυτού του λαού, θα το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός μας. Και όχι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, ούτε οι υπαλλήλισκοι των υπαλλήλων των τοκογλύφων δανειστών της χώρας μας. Και από τώρα επίσης όλους αυτούς θέλουμε να τους προειδοποιήσουμε ότι αν με την ψήφο και τους αγώνες του λαού αναλάβουμε τις τύχες της διακυβέρνησης της χώρας, το κριτήριο στις αποφάσεις μας ως αριστερή αντιμνημονιακή προοδευτική κυβέρνηση δεν θα είναι οι θρασίτατες απαιτήσεις των δανειστών της χώρας και των κερδοσκόπων, αλλά θα είναι πρώτο η επιβίωση του λαού μας, δεύτερο η αξιοπρέπεια της πατρίδας και τρίτο το μέλλον της νέας γενιάς. Επισήμανση δεύτερη. Έχουν κατατεθεί κάποιες τροπολογίες από βουλευτές. Τις δύο τις έχει κάνει αποδεκτές, εάν κατάλαβα, ο Υπουργός. Τη μία για τη μία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δεν έχει πει τίποτα. Όσο αφορά λοιπόν αυτές τις τροπολογίες τις βουλευτικές, εμείς είμαστε σύμφωνοι με την τροπολογία 2082-155 για το Ψυχολογικό Κέντρο Βόρειας Ελλάδας στο παράρτημα της Ξάνθης. Λύνει αναγκαία τεχνικά ζητήματα και τη στηρίζουμε. Δεύτερο, όσο αφορά την τροπολογία βουλευτών πάλι, την 2081-154, κάθετος 154 για τη βοήθεια στο σπίτι, παρότι διαφωνούμε με την τελευταία, με τη διατύπωση που κάνει στην ακροτελεύτια γραμματοσειρά, ότι δηλαδή δεν θα μετατραπούν ποτέ σε ορίστου χρόνου οι συμβάσεις των εργαζομένων σε βοήθεια στο σπίτι, ωστόσο και παρότι η άποψή μας είναι ότι πρέπει να γίνουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι μετά από 12,5 χρόνια δουλειάς αορίστου χρόνου και να ενταχθούν σε διευθύνσεις ή υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, παρόλα αυτά, επειδή αυτή η τροπολογία παρατείνει τις συμβάσεις εργασίας τους μέχρι
της 15/9 του 2015, τους δίνει μία ανάσα και μόνο για αυτό το λόγο και αυτή την ψηφίζουμε. Και τρίτο, για την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 2069 νομίζω δεν φαίνεται καλά ο ρυθμός, κάθετος 141, για την προνομιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων ναυτεργατών αλλά και εργαζομένων σε ναυτιλιακές εταιρείες σε περίπτωση πληστηριασμού πλοίων που θεωρούνται ναυάγια και εκποίησής τους αυτών των πλοίων. Πρώτο γι' αυτό και δεύτερο για να οριστεί επιτέλους μια ελάχιστη τιμή εκποίησης της αξίας αυτών των πλοίων, τουλάχιστον η τιμή της αξίας τους ως σιδερομετάλλευμα, ως scrap δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα εκπληστηριάζονται και πολλούνται με τίποτα και ουσιαστικά πρέπει να υπάρχουν και μεθοδεύσεις. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτή την τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λύνει και ένα πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα. 35, μόλις 35 εργαζομένοι του Αγούδημου, της ναυτιλιακής αυτής εταιρείας, που είναι απλήρωτοι από τις 3/6 παρακαλώ το 2008, 6,5 χρόνια, έχει αναδείξει το ζήτημα, τον έβλεπα στην τηλεόραση πρόσφατα στο Μέγκα, τον Παναγιώτη το Φυλακτό, έναν από τους 35 εργαζόμενους με 20 χρόνια στη δουλειά, με 2 παιδιά. Κερδίσαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κερδίσαν γνωμοδοτήσεις των επιθεωρήσεων εργασίας, κερδίσαν είδαν υπουργούς, έστειλαν υπόμνημα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τα πάντα έκαναν αυτοί οι 35 άνθρωποι, όμως βρέθηκαν μπροστά σε ένα νομικό σκόπελο, γιατί δεν θεωρούνται εργαζόμενοι σε ναυτιλιακές εταιρείες, επειδή ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και όχι στο ΝΑΤ. 7 από τα 8 πλοία που θεωρήθηκαν ναυάγια της ναυτιλιακής εταιρείας του Αγούδημου, ως επικίνδυνα κλπ. Γιατί έδεσαν, δεν είχαν αξιόπλο, γιατί για πολλά χρόνια έδεσαν κλπ. Και θεωρήθηκαν ναυάγια. Τα 7 από τα 8 εκπληστηριάστηκαν. Ο ΟΛ πήρε από αυτόν τον εκπληστηριασμό 7.300.000 ευρώ και δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ στους 35 εργαζόμενους. Δεν πήραν τίποτα. Επομένως, εμείς πραγματικά στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε αυτή την τροπολογία που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Λύνει το πρόβλημα αυτή η τροπολογία, γιατί τους δίνει προνόμιο να ικανοποιούνται ως πιστωτές και θεωρεί εργαζόμενους σε ναυτιλιακές εταιρείες και αυτούς τους 35 εργαζόμενους στο Αγούδημο, και λύνει και σε άλλους το πρόβλημα. Και πρέπει να αντιδεχτείτε, κύριε Υπουργέ, είστε αρμόδιος υπουργός, να αντιδεχτείτε, το γνωρίζετε το πρόβλημα. Και πρέπει επιτέλους να δοθεί μια λύση. Είναι απάνθρωπο για 35 οικογένειες 6,5 χρόνια απλήρωτοι. Περισσότεροι από αυτούς έχουν αρρωστήσει, έχουν προβλήματα ψυχολογικά, σωματικά. Είναι απίστευτο δηλαδή να ταλαιπωρούνται άνθρωποι για 6,5 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Και τελευταία επισήμανση, μισό λεφτάκι θέλω, κυρία Πρόεδρε, είναι η εξής. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην παρουσίαση της τροπολογίας του που καταθέτει για το αίτημα του Νίκου Ρωμανού να πάρει εκπαιδευτικές άδειες. Δεν λύνει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Αυτό απλά παρατείνει, όπως είπε πολύ εύστοχα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά 48 ώρες περίπου αφού αρχίζει, αν περάσει αυτή η τροπολογία, την απεργία δίψας, τη ζωή του ίδιου του νεαρού κρατούμενου. Δεν λύνει το πρόβλημα. Έχετε λύση μπροστά σας. Έχετε ή την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ ή την τροπολογία της ΔΗΜΑΡ, που άκουσα πολύ προσεκτικά και τον Γιάννη τον Πανούση, ο οποίος ήταν και στην επιτροπή που έκανε αυτή τη διάταξη, ο οποίος είπε δεν πήραμε υπόψη κάποιες καταστάσεις, σας καταθέτω μια τροπολογία να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Επομένως, λύση έχετε. Δεν μπορεί να μην χρησιμοποιείτε είτε τη μία είτε την άλλη από αυτές τις δύο εναλλακτικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Γιατί, κύριε Υπουργέ, τότε δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ποιοι δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα? Ποιοι θέλουν ενδεχομένως να οδηγηθεί σε θάνατο ο νεαρός, ο Νίκος ο Ρωμανός? Σίγουρα κάποια κέντρα ανομαλίας. Δεν μπορεί να τα θέλουν όμως άλλα, που θέλουν με αφορμή αυτό να δημιουργήσουν ακόμα και να ανακόψουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, επικαλούμενοι ενδεχομένως αύριο, αν έχουμε αυτό το ανομολόγητο το θάνατο, να επικαλεστούν τον νόμο και την τάξη για να αντιμετωπίσουν την ανερχόμενη δύναμη της αριστεράς, του λαϊκού κινήματος κλπ. Μόνο αυτοί. Δυνάμεις τέτοιες που μετέτρεψαν σε κόλαση την Αθήνα τη μέρα του Αγίου Νικολάου. Με αυταρχισμό άκρατο από την κυβέρνηση και από τα όργανα της τάξης. Να πάρει επιτέλους, τέλειωσα κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, να πάρει επιτέλους μια πολιτική πρωτοβουλία η κυβέρνηση. Ο υπουργός, ο αρμόδιος, πάρτε. Δεν μπορείτε να παίζετε κι εσείς όπως ο πρωθυπουργός που είδε τους γονείς του χθες το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Έχετε να επιλέξετε. Από τη μία είναι η ζωή και η δημοκρατία και από την άλλη είναι ο θάνατος και η πολιτική ανομαλία. Επιλέξτε επιτέλους τη ζωή και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Θεοφανό Φωτίου έχει το λόγο.
Θεανό φωτίο. Ναι, ναι. Κουράστε.